Στο σημερινό βίντεο θα δούμε για το iOS 16.2, τι καινούργιο μας φέρνει και πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, κάθε Τετάρτη και Κυριακή έχεις καινούριο βίντεο. Τετάρτη έχει live stream και Κυριακή καινούριο βίντεο. Δεν ξεχνάς επίσης dimidjo.gr και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και νομίζω ότι κούρασε ήδη η εισαγωγή και πρέπει να ξεκινήσουμε το βίντεο. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα τσεκάρουμε για το iOS 16.2. Είναι η πρώτη φορά που η Apple κάνει release νέα έκδοση, κάτι. Και έχει περισσότερα πράγματα από όσα θα μπορούσε να έχει ένα κανονικό release iOS. Τι εννοώ, σήμερα δούμε 14 διαφορετικά πράγματα στα οποία έχει προσθέσει η Apple στην έκδοση 16.2. Σας κάνει εντύπωση το αριθμός 14 και για τους ψυχαναγκαστικούς είναι λίγο κακό. Θα έπρεπε να είναι 15. Αλλά εγώ έχω βρει 14. Βασικά είναι περισσότερο από 14 και περισσότερο από 15. Αλλά εμείς θα δούμε τα 14 βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρεις. Τώρα τα υπόλοιπα είναι για τους Αμερικανούς. Νομίζω στην Ελλάδα δεν θα έχει καμία ουσία να τα δούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να μην χάνουμε χρόνο. Πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρεις για το iOS 16.2. Νομίζω χρειάζεται το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι από την μουσική. Στη μουσική λοιπόν ξέρετε λίγο πολύ ότι έχουμε προσθέσει εδώ και αρκετό καιρό τα lyrics. Δηλαδή όταν ακούς ένα τραγούδι μπορείς ουσιαστικά να βλέπεις και τους στίχους. Η Apple όμως πρόσθεσε κάτι καινοτόμο και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Πλέον μπορείς να κάνεις καραόκε με το iPhone. Πώς γίνεται αυτό? Έχουν προσθέσει το Sync. Το Sync τι είναι? Μόλις το πατήσουμε, μας γράφει λίγα λόγια το τι είναι το Sync. Αν ανοίξεις, μπορείς και εσύ να δεις. Αλλά μπορείς να διαλέξεις φυσικά ποιότητα και είδος μουσικής για να μπορέσεις να κάνεις καραόκε. Στην εναπαραγωγή του τραγουδίου που θα πατήσουμε, το τραγούδι ξεκινάει να παίζει και μπορείς να πατήσεις πάνω στο τραγούδι, εδώ πέρα κάτω, και σου βγάζει τα lyrics. Εδώ πέρα βλέπετε τη βούλα ότι αναβοσβήνει γιατί το τραγούδι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Αν πατήσω όμως εδώ πέρα, βλέπετε ότι χαμηλώνει ο ήχος και μπορώ εγώ να τραγουδήσω. Δεν παίζει ο ήχος του τραγουδιστή, αλλά παίζει μόνο το instrumental. Οπότε, αν εγώ επιλέξω να έχει τράμα χαμηλό με τον τραγουδιστή, δεν ακούγεται καθόλου. Αν το δυναμώσω, ακούγεται ο τραγουδιστής. Μπορώ όμως να το χαμηλώσω τέρμα και να μην ακούγεται. Παίζουν μόνο τα lyrics και μπορώ εγώ να τραγουδάω πάνω στα lyrics του τραγουδιού. Τίμιο, είναι πάρα πολύ ωραίο για να μαζέψετε την παρέα και γενικότερα να τραγουδάτε τραγουδάκια. Δοκιμάστε το. Δεν μπορώ να δείξω παραπάνω για τον λόγο ότι θα έχω πρόβλημα με το YouTube. Οπότε πηγαίνετε να τσεκάρετε στην εφαρμογή όμως. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Εδώ σας εξηγεί κιόλας τι είναι το Sync, αν το πατήσετε, και σας βγάζει και προτενώνει τραγούδια τα οποία μπορείτε να τραγουδήσετε. Δεν είναι για όλα τα τραγούδια ακόμα. Σε μέλλοντα χρόνο θα γίνει και για περισσότερα τραγούδια. Δεύτερο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16.2. Για αυτούς που έχουν μόνο iPhone 14 και μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά Always On. Πλέον έχει δώσει την επιλογή στο Always On Display του iPhone 14, γιατί μόνο το iPhone 14 υποστηρίζει Always On. Μπορείς πλέον να μην έχεις ολόκληρο το φόντο στο τέλος, δηλαδή όταν εγώ κλείσω το κινητό μου και το ανοίξω, στο iPhone 14 θα σου δείχνει μόνο την ώρα ή τα widget που έχεις. Δεν θα σου βγάζει δηλαδή όλη την εικόνα που παλιά την έβγαζε όλη την εικόνα. Οπότε πλέον μπορείτε να πάτε εδώ πέρα στην αναζήτηση για να γράψετε πάντα ενεργή. Αν γράψετε πάντα ενεργή θα σας βγάλει την αναζήτηση για το Always On Display. Όταν πάρω iPhone 14 θα δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Τρίτο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16.2 είναι η νέα εφαρμογή που μας έκανε release η Apple, η οποία ονομάζεται Freeform. Αν την πατήσουμε μπορείτε να δημιουργήσετε ουσιαστικά έναν πίνακα, έναν καμβά. Μόλις πατήσετε νέο καμβά, μπορείτε εδώ πέρα να γράψετε και να σημειώσετε οτιδήποτε θέλετε. Μπορείτε να κάνετε φυσικά κοινή χρήση με FaceTime και να μπείτε περισσότερα άτομα και στον ίδιο καμβά να συμμετέχετε περισσότεροι χρήστες, οπότε μπορείτε να κάνετε συσκέψεις και να γράφετε οτιδήποτε θέλετε. Μπορείς να γράψεις κείμενο. Γεια σας. Μπορείς ουσιαστικά, το κείμενο σου χάνεται στον καμβά σου. Εδώ είναι το κείμενο. Μπορείς επίσης να προσθέσεις βελάκια, κουτάκια, οτιδήποτε θέλεις. Μπορείς να τα μεγαλώσεις, να τα μικρύνεις, να τα βάλεις και μπορείς να πας δεξιά, να γράψεις, μπορείς να ζωγραφίσεις. Έτσι, μπορείς να ξεζουμάρεις, να φύγεις από εδώ, πατήσεις τέλος, να φύγεις από εδώ, να πας πιο κάτω, να προσθέσεις ένα άλλο σχήμα αν θέλεις, το οποίο σχήμα μπορείς να το μεγαλώσεις από πίσω ή να το μεγαλώσεις από μπροστά. Μπορείς φυσικά να το μικρύνεις πάνω κάτω ή μπορείς να το μετακινήσεις εδώ
ή στο χώρο ή το βελάκι να το κάνεις πιο μικρό, πιο μεγάλο, όπως σε βολεύει. Και φεύγεις και από εδώ, πας πιο κάτω και φυσικά σημειώνεις οτιδήποτε θέλεις. Είναι πραγματικά πάρα πολύ βολικό και χρειάζεται αν κάνετε κάποια εργασία ή κάποιο project το οποίο θέλετε να σημειώνετε σε έναν Canva διάφορες ρυθμίσεις ή να μπορείτε να γράφετε, ρε παιδί μου, οτιδήποτε θέλετε. Φυσικά σε iPad είναι ακόμη πιο βολικό, όχι τόσο πολύ εδώ. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες, εισαγωγή συνδέσμου, σάρωση QR, μπορείτε να φωτογραφίσετε από την κάμερα κάτι. Παράδειγμα, φωτογραφίζω εγώ εδώ, πατάω χρήση φωτογραφίας και μπαίνει στον Canva. Ναι, είναι πλήρως ο χώρος του εκλόγου, δεν πειράζει. Λοιπόν, πατάς ουσιαστικά τη φωτογραφία, μπορείς να τη μετακινήσεις, μπορείς εδώ πέρα να την περικόψεις, να τη μεγαλώσεις. Μπορείς φυσικά να την πας πιο ψηλά, να την αφήσεις εκεί. Οπότε ουσιαστικά μπορείς να γράψεις εδώ, μετά πηγαίνεις, κάνεις εδώ ένα βελάκι, το οποίο το μετακινείς εκεί και του λες, εδώ του γράφεις, αυτό είναι, θέτεις εδώ πέρα κείμενο, πρόσθεσα δύο κατά λάθος, το πετάς το ένα, πατάς εδώ double click και γράφεις φωτό, πατάς τέλος, αυτό μπορείς να το μετακινείς εδώ και ουσιαστικά έχεις φτιάξει έτσι ένα σχεδιάκι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ βολικό αν σε περίπτωση σχεδιάζεις ή το χρειάζεσαι για να σημειώνεις. Είναι μια εφαρμογή την οποία χρειαζόμασταν και τώρα την έχουμε. Τέταρτο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16.2. Όπως βλέπετε είναι αρκετά, δηλαδή για ακόμα κάτι έκδοση είναι ήδη 4 πράγματα και έχουμε άλλα τόσα να δείξουμε. Αν πάμε λοιπόν στις ρυθμίσεις και ανοίξουμε το iCloud, στο iCloud πάμε στο ανοίξουμε, ρε παιδί μου, τρέμα πάνω τη φατσούλα μας και πατήσουμε το iCloud και πάμε τέρμα κάτω, βλέπετε ότι έχει προσθέσει προηγμένη προστασία δεδομένων. Η προηγμένη προστασία δεδομένων είναι κάτι πάρα πολύ καλό, το οποίο το χρειαζόμαστε, το οποίο όμως δεν δουλεύει ακόμα στην Ελλάδα. Θα ισχύει στην Ελλάδα από τις αρχές του 23 και μετά, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, γιατί την ώρα δουλεύει μόνο στη ΣΥΠΑ. Τι είναι όμως αυτό το πράγμα? Η προηγμένη προστασία δεδομένων κάνει κρυπτογράφηση των δεδομένων διατηρώντας ασφαλή, προκειμένου να διασφαλίσει περισσότερα τα δεδομένα του iCloud. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ταυτοποίηση δύο παραγόντων και δεν θα σε αφήνει πλέον τόσο εύκολα να μπορέσεις να μπεις στα αρχεία του iCloud. Τα δεδομένα τα οποία ουσιαστικά θα μπορέσεις να κλειδώσει τόσο καλά είναι υπομνημίσεις, σελιδοδείκτες Safari, συντομεύσεις, φωνητικά μηνύματα, πορτοφόλι φυσικά και πάσο, φωτογραφίες, σημειώσεις, iCloud, εφεδρικό αντίγραφο μηνυμάτων και εφεδρικό αντίγραφο συσκευής. Ουσιαστικά θα διατηρεί ακόμη πιο προστατευμένα τα προσωπικά δεδομένα. Με τον τόρο λίγο πολύ που έχει γίνει, νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο Apple είπε, ξέρεις τι, δεν ισχύει ό,τι λένε, αυτό είναι εδώ για μας. Φυσικά αν έχεις και άλλες συσκευές και προχωρείς τη διαδικασία, θα σου βγάλει ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να κάνεις συσκευές σου update, γιατί το χρησιμοποιούν όλες οι συσκευές. Από τη στιγμή που κάνεις το iPhone, θα ενεργοποιηθεί και στις υπόλοιπες συσκευές. Λογικό είναι, αφού κάνεις προστασία προσωπικών δεδομένων όλου του iCloud και όσες συσκευές είναι συγχρονισμένες, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν. Πέμπτο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16.2, μη σας μου τζώσω κιόλας. Άμα πάμε πίσω και φύγουμε από εδώ πέρα και πάμε στην πρόσβασιμότητα, κατεβούμε κάτω εδώ πέρα που λέει Siri. Στη Siri πλέον μπορούμε να βάλουμε προτίμηση αθόρυβων απαντήσεων, αυτόματο η προτίμηση εκφώνησης απαντήσεων. Όταν ρωτάς κάτι τη Siri να το εκφωνίζει ή όχι. Αυτό πριν δεν το είχαμε, τώρα πλέον μπορεί ουσιαστικά να σου απαντάει μόνο με text, κάτω εδώ πέρα με μηνυματάκι, ή να σου απαντάει μιλώντας. Δηλαδή, τη ρωτάς κάτι και στο υπαγορεύει. Διαλέγεις ό,τι από τα δύο σου αρέσει περισσότερο. Έκτο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16. Έκτο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16.2. Λογικά, δεν ξέρω, έπρεπε να κάνουν επόμενο, να κάνουν καινούριο release, τόσα πολλά που έχουν προσθέσει. Lock screen, λοιπόν, μας έχουν δώσει πλέον δύο δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα που έχουμε για το lock screen, κρατάμε πατημένο φυσικά για να κάνουμε προσαρμογή. Στην προσαρμογή πατάμε οθόνη κλειδώματος και εδώ πέρα μπορούμε να προσθέσουμε widget. Στα widget πλέον έχουν βάλει και την υγεία, την οποία μπορείς να ορίσεις τα χάπια της ημέρας και να σου βγαίνει ειδοποίηση εδώ πέρα πάνω, ή να βάλεις την λειτουργία ύπνου. Αν την έχεις ενεργοποιημένη την λειτουργία ύπνου, μπορείς πλέον να σου λέει τις ώρες ουσιαστικά που έχεις κοιμηθεί και τις ώρες που είσαι στο κρεβάτι. Πριν δεν τα είχαμε, οπότε λόγω της υγείας τα έχουν προσθέσει και αυτά. Επίσης έχουν προσθέσει και εδώ πέρα τις τρεις βούλες που άμα τις πατήσεις σου βγάζει το εφέ βάθους. Το εφέ βάθους είναι ότι ο Thor είναι πάνω από το ρολόι. Αν εγώ το απενεργοποιήσω, ο Thor θα πάει πίσω από το ρολόι. Ενώ πριν δεν το είχαμε, τώρα πλέον το έχουμε και αυτό. Οπότε τώρα έφευγε βάθους, παπ, έρχεται μπροστά. Τίμιο και αυτό. Έβδομο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις για το 16.2. Βέβαια, αυτό είναι κάπως λίγο ιδιότροπο. Ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος πεσήματος με iPhone, πείτε μου στα σχόλια. Τώρα που μου είπες στα σχόλια, θα σου πω κι εγώ. Έστελνες προφίλ Instagram ή φωτογραφίας στον κομμενάκι, στο απέναντι τραπεζάκι, μέσω AirDrop.
Ξέχασε το, φίλε μου. Αυτό πλέον δεν θα γίνεται. Κατεβάζουμε, πατάμε πατημένο, πατάμε airdrop και πλέον δεν υπάρχει το όλη. Είναι μόνο για 10 λεπτά. Οπότε τέλος πλέον το πέσιμο μέσω airdrop. Το ενεργοποιείς μόνο για 10 λεπτά. Οπότε αν θες, αν είσαι τον κομμενάκι και θέλεις να βρεις κομμενάκι, θα ενεργοποιήσεις το airdrop ανά 10 λεπτά. Ξέρω είναι ταλαιπωρία, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει λύση. Προφανώς αστειεύομαι, αλλά είναι το νέο airdrop αυτό. Μόνο για 10 λεπτά και δεν είναι ενεργοποιημένο για πάντα. Ναι, εκνευριστικό. Ναι, πρέπει να το ενεργοποιείς. Εγώ το είχα ανέκαθεν ενεργοποιημένο και είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Θα έπρεπε να σου δώσουν τη δυνατότητα να το έχεις μόνο για 10 λεπτά όταν το χρειάζεσαι ή να το έχεις πάντα ενεργοποιημένο. Για μένα είναι foul, αλλά δεν βαριέσαι. Μόνο για 10 λεπτά σε βλέπουν όλοι. Sad. Βέβαια, το καλό είναι ότι έχεις και καλή εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί όταν το έχεις πάντα ενεργοποιημένο έτρωγε πόρους από την μπαταρία, οπότε θα έχεις μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στην μπαταρία, γιατί θα πρέπει να θυμάσαι ότι πρέπει να πας να το ανοίξεις. 8ο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16.2 είναι τα live activities. Τα live activities είναι για το Game Center. Φυσικά, αν παίζεις παιχνίδια με το iPhone, ξέρεις λίγο πολύ τι είναι το Game Center. Επίσης, έχουν προσθέσει τα live activities και στο Apple TV. Θα σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Αν κρατήσεις πατημένο πλέον, μπορείς να πατήσεις συν, αυτό γινόταν και πριν, αλλά εδώ πέρα κάτω, στο Game Center, αν το βρω που είναι, εδώ, μπορείτε να βρείτε συνέχιση παιχνιδιού και εδώ πέρα είναι η δραστηριότητα. Πλέον στην δραστηριότητα μπορείς να βλέπεις τους φίλους σου τι παίζουν εκείνη την ώρα και να πατήσεις επάνω να παίξεις εκείνη την ώρα μαζί τους. Ή να σου λέει, ξέρω εγώ, δραστηριότητα να τελειώσεις ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιείτε το Game Center, είναι γενικότερα αρκετά γνωστό. Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή του Apple TV, αν κατέβεις, πας στις ρυθμίσεις και κατέβεις προς τα κάτω και πατήσεις Apple TV, όχι κάμερα, Apple TV, βλέπετε ότι τέρμα κάτω αν κατέβω, λέει ζωντανές δραστηριότητες. Αν το πατήσω, είναι και οι δύο ενεργοποιημένες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν εγώ ανοίξω την εφαρμογή του TV, βλέπετε ότι πλέον προσθέτει κάποια πραγματάκια, τι νέο υπάρχει, γιατί έχει έξτρα πραγματάκια, τι είναι πιο δημοφιλή. Βάλανε εδώ πέρα πάνω το slideshow, το οποίο σου λέει τι είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο στο Apple TV. Πάρα πολύ ωραίο και το Apple TV, αν δεν το έχετε χρησιμοποιήστε το, έχει πάρα πολλά πραγματάκια. Σε εμάς δεν βγάζει δυστυχώς. Έχουν προσθέσει τα live activities στην Αμερική κυρίως, που μπορείς να βλέπεις αγώνες ποδοσφαίρου και NBA και μπάσκετ και τα συναφή. Εδώ πέρα πάνω στο Dynamic Island ή στην αρχική οθόνη του lock screen σου βγάζει το score εκείνη την ώρα live της εξέλιξης που έχει ο αγώνας. Θα ήταν ωραίο, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να δεις ΑΕΚ Ολυμπιακός live στην αρχική οθόνη του iPhone σου. Σε απογοητεύω, το ξέρω, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια. Ένα το πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16.2. Άλλο ένα πάρα πολύ όμορφο πραγματάκι. Αν πάμε στα μηνύματα, πλέον μπορείς να κάνεις αναζήτηση μηνυμάτων. Στην αναζήτηση μηνυμάτων μπορείς εδώ πέρα να αναζητήσεις οτιδήποτε θέλεις και πλέον βγάζει και τις φωτογραφίες. Οπότε, αν πατήσεις εμφάνιση περισσότερων, σου βγάζει ποιος την έχει στείλει τη φωτογραφία και μπορείς να τις έχεις όλες μαζεμένες και μπορείς να κάνεις και αναζήτηση, π.χ. σκύλο ή αυτοκίνητο, και να σου βγάζει αντίστοιχα τις αντίστοιχες φωτογραφίες που κάνεις αναζήτηση. Βοηθάει πολύ αν έχεις στείλει πολλά πράγματα στα iMessage και έχεις χάσει την μπάλα. 10ο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16.2. Αυτό το πράγμα θα πούμε ότι δεν είναι τόσο φτιάξιμο όσο διόρθωση. Πλέον μπορείς σε real time να δουλεύεις σημειώσεις με άλλους χρήστες. Δηλαδή, αν κάνεις κοινοποίηση σε κάποιον τη σημείωση, μπορείς πολύ πιο καλύτερα και σε πιο άμεσο χρόνο, σε real time, να βλέπεις τις αλλαγές που κάνει ο άλλος στις σημειώσεις. Οπότε διορθώθηκε το bug που είχε, μια μικρή καθυστέρηση. Πλέον αυτό έχει εξαλειφθεί τελείως. 11 πράγματα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16.2. Στον καιρό, ενώ τον έχουν κάνει ακραίο για μένα τον καιρό στο iOS 16, έχουν προσθέσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο μπορείς ουσιαστικά να πατήσεις και να δεις τον καιρό ανάλογα με την ώρα. Αυτό το είχε παλιά το σύστημα Ποσειδών και μπορείς ουσιαστικά να τη δεις και σε live action. Στο iOS που πριν δεν πήγαινε τόσο smoothness, ήταν δηλαδή πήγαινε πιο καρέ. Τώρα πηγαίνει η ώρα, όχι ανά ώρα όπως πήγαινε πριν, πηγαίνει ανά δευτερόλεπτο. Αναλεπτό. Βλέπετε δηλαδή ότι αλλάζει 0,3, 4 και 55. Βλέπετε πως αλλάζει εδώ πέρα ο χρόνος. Πριν πήγαινε ανά ώρα, δηλαδή 5, 6, 7, 8. Τώρα έχει γίνει και πιο smoothness, αλλά πηγαίνει και με το λεπτό ακριβώς. Εδώ σου λέει τι ώρα είναι και σου λέει πόσο υπολείπεται ακόμα για την υπόλοιπη μέρα. Βλέπετε εδώ πέρα που είναι πιο ανοιχτό μπλε. Αν εγώ πάω τώρα στην Πέμπτη, την επόμενη μέρα, βλέπετε ότι είναι ανοιχτό μπλε καθ' όλη τη διάρκεια. Εδώ πέρα δείχνει ότι έχει περάσει η μέρα και έχει φτάσει μέχρι εδώ. Ούτε αυτό πριν το είχαμε. Οπότε ουσιαστικά, αν πατήσω εγώ Πέμπτη,
βλέπετε ότι μπορώ να πατήσω επάνω και να δω ανάλογα την ώρα που θέλω συγκεκριμένα τι καιρό θα κάνει. Πάρα πολύ όμορφο, επίσης πάρα πολύ καλό. 12 πράγματα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16.2. Αν πάμε στις ρυθμίσεις πλέον, στην επίγουσα ανάγκη, αν πατήσω εδώ πέρα πάνω SOS ή Emergency, αν πατήσω επίγον SOS, έχουν προσθέσει την κλίση με 5 πατήματα. Αν εγώ το ενεργοποιήσω αυτό και πατήσω 1, 2, 3, 4, 5, ενεργοποιεί την κλίση 7, 8, 6, 5 και αρχίζει και δονείται, χτυπάει. Πατάω διακοπή, διακοπή κλίση προφανώς και εκείνη την ώρα σου λέει ότι έχει σταματήσει. Αν εγώ ανοίξω το κινητό μου, 1, 2, 3, 4, 5 και πατήσω ακύρωση, ακυρώθηκε, βγαίνει εδώ πέρα ένα μήνυμα, αυτό εδώ το μήνυμα, το οποίο αν εγώ ξεκλειδώσω το iPhone μου, βγαίνει αυτό το μήνυμα, το iPhone ξεκίνησε επίγον SOS στις 10:40, γράφει, δηλαδή την ώρα που γίνεται αυτό το βίντεο. Όταν δεν θέλετε να πατήσετε 5 φορές το πληκτρολογικό, μπορείτε να το προγραμματίσετε από τις ρυθμίσεις. Οπότε ουσιαστικά εμείς το κάναμε ανάποδα, μπορείς να το απενεργοποιήσεις ή να το ενεργοποιήσεις αντίστοιχα. Επίσης μπορείς να κάνεις διαμόρφωση επαφών στην υγεία και αν πατήσεις μπορείς να προσθέσεις πόσα κιλά είσαι, τι ύψος έχεις, στην οθόνη κλειδέματος να είναι ενεργό, μπορείς να βάλεις πόσο χρόνο είσαι και τα σχετικά. Οπότε αν κάποιος έχει πρόβλημα, αν έχεις πρόβλημα εκείνη την ώρα και πατήσεις tap 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 5 φορές, πηγαίνει το ιατρικό ID σου στο γιατρό σου ή στο emergency για να ξέρουν λίγο πολύ με ποιον έχουν να κάνουν. Βοηθάει, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Στην Ελλάδα δεν δουλεύει τόσο καλά φυσικά, γιατί καλεί το 911, το οποίο είναι ένα αμερικανικό νούμερο και καλή νύχτα. 13 πράγματα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16.2. Και σου έχω το καλύτερο απ' όλα. Τι έχουν προσθέσει? Έχουν προσθέσει κάτι πραγματικά ακραίο. Αν πας στις φωτογραφίες και κατεβείς τέρμα κάτω, πλέον σου λέει διπλότυπα. Αν πατήσεις το διπλότυπα, σου δείχνει όλες τις φωτογραφίες τις οποίες έχεις διπλές. Οπότε σου λέει ότι ξέρεις τι, μπορείς να τις σβήσεις. Οπότε μπορείς να πατήσεις εδώ και σου λέει πλέγμα αναλογίας, φίλτρα, ή μπορείς να πατήσεις επιλογή και να κάνεις επιλογή όλων ή να μην κάνεις επιλογή όλων, να επιλέξεις ρε παιδί μου τις διπλές και να τις κάνεις απαλυφή. Οπότε μπορείς να πατήσεις επιλογή, επιλογή και να πατήσεις απαλυφή. Η επιλογή όλων από επιλογή όλων. Συγχώνευση 199 φωτογραφιών. Αν το πατήσουμε, σου λέω ότι ουσιαστικά οι 199 φωτογραφίες θα συγχωνευτούν σε μία. Δηλαδή θα γίνουν οι διπλές, μία φωτογραφία. Βοηθάει πολύ, μπορείτε να το κάνετε για να αποδεσμεύσετε χώρο. Γίνεται το ίδιο και στα βίντεο, το έχω ήδη κάνει, για να μην ρωτάτε. 14 πράγματα που χρειάζεται να ξέρεις για το iOS 16.2 και τελευταίο φυσικά. Τι έχουν προσθέσει? Βλέπετε είναι πάρα μα πάρα πολλά, ούτε να είχαμε και νέο iOS. Έχουν κάνει κάποιες αλλαγές στην εφαρμογή του Home ή την εφαρμογή της οικίας, αλλιώς όπως την έχουμε εμείς, και στα shortcuts, τις συντομεύσεις, τις οποίες το Home πιστεύω πολλοί από εσάς δεν το χρησιμοποιείτε, αλλά αν το χρησιμοποιείτε θα δείτε τις αλλαγές, γιατί έχει αλλάξει ουσιαστικά το interface της εφαρμογής, έχει γίνει λίγο πιο βολικό ως προς τη χρήση, και έχουν προσθέσει και κάποια πραγματάκια στα shortcuts, έχουν κάνει τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Θα τα δούμε όμως σε ένα πιο αναλυτικό βίντεο τα shortcuts και σας κουράζω σε αυτό το βίντεο. iOS 16.2 λοιπόν, αριθμίσαμε 14 διαφορετικά πράγματα τα οποία έχουν προσθεθεί. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν ανακαλύψατε κι εσείς τα περισσότερα από αυτά και φυσικά αν δεν βρήκατε κάποιο. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε ότι τα βρήκατε όλα γιατί είστε τζιμάνια. Αυτά ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, όπως ξέρεις, κάθε Τετάρτη έχει live stream και κάθε Κυριακή καινούριο βίντεο. Δεν ξεχνάς επίσης φυσικά dimitjo.gr και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.